Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα. Καλημέρα, σας. Καλημέρα κύριε Μωυσή, καλημέρα κύριε Αγγέλη. Καταρχήν πείτε μου λίγο, πριν πάμε στο θέμα του τουρισμού και το τι γίνεται στη βόρεια πύλη της χώρας, στην εγκληματικότητα η Νέα Δημοκρατία έχει να επιδείξει επιτεύγματα ή όχι? Εντάξει, θα έλεγα γενικά. Το ρωτάω θέμα... γιατί μιλούσαμε πριν με τον Χρήστο τον Γιαννούλη και μου ζήτησε μένα να πω επιτεύγματα και λέω μένα δεν είναι δικιά μου δουλειά να πω επιτεύγματα της κυβέρνησης, θα υπάρξει άλλος να πει επιτεύγματα. Κοιτάξτε, πρέπει λίγο να δούμε τα θέματα της ασφάλειας γενικότερα. Για μένα, ναι, υπάρχει βελτίωση. Δηλαδή το ότι εκενώνονται καταλήψεις και αποδίδονται η περιουσία στους ανθρώπους στους οποίους ανήκουν. Το ότι υπάρχει, παραδείγματος χάρη στα πανεπιστήμια, μια ευταξία πολύ μεγάλη από ό,τι στο παρελθόν. Το ότι ναι, ακόμη και στα θέματα του εγκλήματος έχουν γίνει βήματα. Καταρχήν δεν υφίσταται ο νόμος Παρασκευόπουλου. Όλοι αποδέχονται, ακόμη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο νόμος Παρασκευόπουλου, ενώ προσπάθησε να αποσυμφορήσει τις φυλακές, ουσιαστικά δημιούργησε καταστάσεις στη κοινωνία με τους εγκληματίες να κυκλοφορούν. Έγινε μια πατάτα με την απόδοση της απελευθέρωσης. Και να ξαναδολοφονούν. Ναι. Πάντως έγινε μια πατάτα, λέω, με την απόδοση της απελευθέρωσης του βιαστή των πετραλώνων στον νόμο Παρασκευόπουλου, που αποδεικνύεται τελικά ότι δεν ήταν απόρρια του νόμου εκείνου, αν και ήταν απόρρια ποινικών κωδίκων. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, ναι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που υπάρχουν. Τα ξέρουμε από το καθημερινό ρεπορτάζ, που τα ξέρετε κι εσείς, ότι οι πρόορες αποφυλακίσεις δημιούργησαν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο νόμος Παρασκευόπουλου δεν υφίσταται, άλλαξε και ο ποινικός κώδικας προς μια κατεύθυνση. Ξέρω ότι επανεξετάζεται από μια επιτροπή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ο ποινικός κώδικας τώρα σε μεγαλύτερο βάθος και θα έχουμε αλλαγές. Θεωρώ, ναι, η εγκληματικότητα είναι εκεί και υπάρχει, αλλά έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα εν σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία στη σημερινή κυβέρνηση από την προηγούμενη. Η προηγούμενη, και το λένε και κάποιοι εκπρόσωποι της ακόμη και σήμερα, πιστεύουν ότι η εγκληματικότητα οφείλεται καθαρά στις κοινωνικές ανισότητες και για να την πολεμήσεις πρέπει να μειώσεις τις κοινωνικές ανισότητες. Ναι, πρέπει να μειώσεις τις κοινωνικές ανισότητες, αλλά η εγκληματικότητα πρέπει να αντιστοιχίζεται και με τις ποινές. Ναι, ορθόν. Πάμε τώρα στο προκείμενο, λίγο αυτό το θέμα που μας απασχολεί πολύ τις τελευταίες μέρες. Στις βόρειες πύλες, στα σύνορα, βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει τουριστική περίοδος, έχουν ξεκινήσει και αεροπλανάκια από Σερβία, από Βουλγαρία και πάνε κόσμο κάτω σε προορισμούς στην Νότια Ελλάδα και ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό είναι και κόσμος που ακυρώνει την έλευσή του στη Βόρεια Ελλάδα διότι έχει αγανακτήσει από αυτά που βλέπει στα σύνορα, συμβαίνουν και τις ατελείωτες ώρες. Και είναι ακόμα κλειστά. Κάποιες ώρες της ημέρας, πολλές ώρες της ημέρας, είναι κλειστά οι πύλες της χώρας. Υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, εγώ το αντιλήφθηκα προχθές. Ναι. Μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ήταν στη Βουλγαρία για να έρθουν έκαναν ώρες. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ και με πήραν τηλέφωνο και τους συνάντησα μάλιστα και ήπιαμε και ένα καφέ το μεσημέρι της Δευτέρας. Καταφέρατε να τους ηρεμήσετε? Από την άλλη. Δέχομαι απόλυτα, γιατί έχουν πολύ λογική και μετριοπαθή φωνή οι εκπρόσωποι του τουρισμού, όπως είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων ή ο πρόεδρος των Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, που τους ξέρω και τους δύο. Ναι, υπάρχει πρόβλημα στα βόρεια σύνορα και πρέπει να λυθεί εδώ και τώρα. Ο δικός τουρισμός είναι αυτός ο οποίος δίνει πνοή στις παραλίες όλης της Βόρειας Ελλάδος, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και την Κατερίνη και τη Λάρισα ουσιαστικά, και δεν μπορεί να συνεχίσει. Ναι, αλλά γιατί δεν λύθηκε μέχρι σήμερα? Είναι ένα θέμα που εμείς το αναδεικνύουμε πριν καν προκύψει. Όχι μόνο εμείς, και άλλοι. Και άλλοι, βέβαια. Και οι παράγοντες της αγοράς. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Και άλλοι συνάδελφοι από άλλα μέσα το συζητάμε μήνες. Εκείνο που θα πω είναι, ας πούμε, ότι έγινε ένα crash test το προηγούμενο
τριήμερο και απεδείχθη ότι έχουμε πρόβλημα. Από ό,τι ξέρω γίνονται κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Αφορά ναι, αλλά γίνονται τώρα οικονομικών. Πράγματα που θα έπρεπε να είχαν γίνει μήνες πριν. Και την ίδια ώρα... Θα έλεγα συμφωνώ. Και την ίδια ώρα οθούνται άνθρωποι, εγώ αν θέλετε, επειδή δεν θεωρώ ότι είμαστε ικανοί στο ένα και ανίκανοι στο άλλο, έτσι, είναι θέμα οργάνωσης. Και βλέπω ότι οθούνται Βαλκάνοι και εκπαιδεύονται Βαλκάνοι να επιλέγουν τον ελληνικό νότο και τους προορισμούς του νότου και να, σιγά σιγά να απογοητεύονται από την δυνατότητα έλευσης στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υφίσταται τέτοιο θέμα, δηλαδή ότι υπάρχει μια συνωμοσία, ας πούμε, προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη όμως, ναι, με το να μην είμαστε έτοιμοι στα βόρεια σύνορα, δίνουμε τροφή σε αυτά τα οποία λέτε και διακινούνται αυτά τα σενάρια, τα έχω ακούσει κι εγώ. Ναι, μισό λεπτό, δεν το λέω απλά ως σενάριο, αν θέλετε, για τον αυξήσει απλούς τον λόγο. Όχι, ότι δεν μπορώ να διανοηθώ και δεν συμβαίνει, είμαι σίγουρος, ότι υπάρχει μια έτσι συνωμοσία, ώστε να πηγαίνουμε κάτω. Δεν θα το πω συνωμοσία. Απλώς, συμφωνώ ότι αργήσαμε, κύριε αλλά Σιμόπουλε, έστω και αργά, ακόμη και το επόμενο Σαββατοκύριακο πρέπει να λυθεί αυτό. Μα δεν χρειάζεται να το πάμε μακριά και να μιλάμε για συνωμοσίες. Δεν μιλάμε τώρα για... Δεν λέω ότι βρέθηκε μια λέσχη, δεν ξέρω τι, ανθρώπων και είπανε θα γονατίσουμε τη Βόρεια Ελλάδα, όπως ισχυρίζει το ΣΥΡΙΖΑ, για να ενισχύσουμε... Αλλά... Δεν θέλει πολύ, θέλει λίγο, δεν μιλάμε ούτε για χρηματισμούς, ούτε για συνωμοσίες, ούτε για τίποτα. Αλλά θέλει, εκεί πέρα μπορεί κάλλιστα, όχι να εξυπηρετήσουμε λίγο την εκλογική μας περιφέρεια, να ενισχύσουμε δεν λίγο εδώ τους τέτοιο, κάτι διαπροσωπικές σχέσεις. Πραγματικά δίνουμε τροφή σε τέτοια σενάρια, αυτό λέω, με το να γίνεται αυτό. Γιατί το πράγμα. Γιατί να μην τα σκεφτόμαστε, όταν 8 μήνες συζητάμε για τις πύλες εισόδου της χώρας και οι πύλες εισόδου της χώρας αυτή τη στιγμή είναι αντικίνητρο για να ξεκινήσει ο άλλος να έρθει, γιατί ταλαιπωρείται. Εντάξει, ας δούμε. Το Σαββατοκύριακο μπορεί η κατάσταση να είναι ομαλοποιημένη. Είναι γεγονός όμως ότι το προηγούμενο δεν ήμασταν έτοιμοι. Ναι. Τελεία και παύλα. Και ακόμα δεν έχει έρθει ο Ιούνιος. Στον Προμαχώνα, ναι, και στους Ευζώνους. Ακούω λοιπόν ότι γίνονται οι συμβάσεις με τους ιδιώτες γιατρούς για να υπάρχει έξτρα γραμμή, ναι, όπου θα περνάνε οι εμβολιασμένοι και όχι και έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού πολύ γρήγορα. Ναι, αυτό ναι, έπρεπε να είχε γίνει ήδη. Ναι. Επίσης θα πρέπει να λειτουργούν 24 ώρες. Μπράβο. Πρέπει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών να φροντίσει για τους τελωνιακούς και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τους αστυνομικούς. Και πρέπει να γίνει από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Είναι επιτακτικό. Περιμένουμε όλοι στη Βόρεια Ελλάδα τον οδικό τουρισμό. Εσείς έχετε μιλήσει, δεν ξέρω, με κάποιους από τους υπουργούς, γιατί είναι και πόσα, 3-4 εμπλεκόμενα. Οι παρεμβάσεις γίνονται από τους βουλευτές, όχι μόνο από μένα προσωπικά, από όλους τους βουλευτές. Θεωρώ ότι τα πράγματα από το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ καλύτερα. Μάλιστα. Μακάρι να το δούμε. Μακάρι να το δούμε, να το δούμε να συμβαίνει. Να το δούμε να συμβαίνει. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το θέμα της, των πρεσπών που όλο και πανέρχεται, όλο με τον ένα με τον άλλο τρόπο, πάντα βρίσκουν οι πρέσπες, η συμφωνία των πρεσπών βρίσκει την ευκαιρία να ξαναμπαίνει στην επικαιρότητά μας. Είδαμε τα tweets του Ζάεφ. Έτσι. Έχουμε και το φόρουμ σε λίγες έχουμε μέρες. Και το φόρουμ σε λίγες μέρες. Πάλι θα έχουμε να συζητάμε για την συμφωνία των Πρεσπών. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια καταστρατήγηση από τους Σκοπιανούς. Συνεχής. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το πράγμα? Μπορούμε να κάνουμε τίποτα? Είμαστε δεμένοι χειροποδάρα. Κοιτάξτε, υπάρχει μια συμφωνία την οποία πρέπει να τηρούν και τα δύο μέρη. Έχω πει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατον. Μια πολύ κακή συμφωνία η οποία είναι μέρος του διεθνούς, ναι, δικαίου, όσο κακή και να είναι, να την ξεπεράσεις, γιατί υπάρχουν δυνάμεις στην περιοχή μας οι οποίες και αυτές θέλουν να καταστρατηγήσουν ή δεν θέλουν να ισχύουν κάποιες διεθνείς συμφωνίες. Αλλά αυτό είναι ταγκόγι για δύο. Πρέπει, ναι, και η άλλη πλευρά να δείχνει ότι είναι, ναι, διατεθειμένη να τηρεί τις συμφωνίες. Να το κάνουμε λίγο το ταγκό. Να εγώ λέω να το κάνουμε το ταγκό breakdance.
Λοιπόν, να το κάνουμε breakdown στον ταγκό. Και να πάω στο άλλο παράδειγμα και να ρωτήσω εγώ, να κάνω την αφελή ερώτηση. Ωραία. Οι άλλοι λοιπόν έχουν αποφασίσει και δεν τηρούν το δικό τους μέρος. Και λένε ότι εμείς θα τη λέμε παντού Μακεδονία, θα βαφτίζουμε μακεδονικά όλα μας τα προϊόντα, θα κάνουμε τέτοιες καμπάνιες, θα βάζουμε εθνική ομάδα Μακεδονία στην την φανέλα, την ποδοσφαιρική μας ομάδα, θα λέμε μακεδονικά τα στρατεύματά μας, θα λέμε ό,τι θέλουμε. Εμείς για να μην τηρήσουμε τη συμφωνία, τι μπορούμε να κάνουμε που να τους πονέσει? Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μην τηρήσουμε τη συμφωνία? Πού μπορούμε να παρεκκλίνουμε από τη συμφωνία και να τους πονέσει? Να πούνε, νομίζω ότι ο μόνος μας δίνει δυνατότητα μόνο όσον αφορά την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως. Αυτό είναι το θέμα το οποίο... Να βάλουμε βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε το κράτος αυτό να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θέλουμε ένα κράτος το οποίο αντί να αποτελεί πόλο σταθερότητας στην περιοχή, να είναι πόλος αστάθειας. Ναι, αλλά εμείς μονίμως τους απειλούμε ότι θα κόψουμε τον δρόμο και δεν τους κόβουμε τον δρόμο τελικά, και αυτοί κάνουν ό,τι γουστάρουν. Καλά, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι απόλυτα. Πάντως θεωρώ ότι με έναν συσχετισμό και των γενικότερων δυνάμεων μπορούμε να δράσουμε ανάλογα. Πάντως μένω σε αυτό ότι είναι τακό για δύο μια συμφωνία η οποία είναι ενταγμένη πλέον στο διεθνές δίκαιο. Και αυτό το οποίο βλέπω τώρα τελευταία είναι ότι δεν τηρούν τη συμφωνία. Αυτό δεν δίνει ένα πάτημα. Αυτό δεν είναι το τελευταίο, μονίμως είναι ότι δεν τηρούν τη συμφωνία από την αρχή. Εντάξει, τώρα έχουν γίνει τα ψυχηλώσανε και μέσα από το Euro και μέσα από τα tweet του κυρίου Ζάεφ πιο έντονα. Αυτό δεν μπορεί να δώσει το πάτημα για να γίνει μια μεγαλύτερη συζήτηση. Αφήνουμε στους ειδικούς και στην κυβέρνηση. Από την άλλη όμως λέω ότι εδώ πέρα, ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα, το θέμα πονάει, καίει, είναι ζέον. Και όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη σε οποιαδήποτε απόφαση πάρθει. Μάλιστα. Mm-hmm. Κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.